Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησαν οι αρχές της Νέας Καλλιδονίας για την αποκατάσταση της τάξης στην γαλλική υπερπόντια κτήση που βρίσκεται στον Ειρηνικό ωκεανό. Περισσότεροι από 400 αξιωματικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν συμπληρωθούν 20 ημέρες βίαιων διαδηλώσεων στην περιοχή. Μεταξύ αυτών ήταν και επίλεκτα μέλη της Γαλλικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και παρόμοιες μονάδες του Γαλλικού Στρατού. Υπενθυμίζεται ότι η έξαρση της βίας στη Νέα Καλλιδονία όθησε το Παρίσι να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήδη από τις 15 Μαΐου και να στείλει επιπλέον προσωπικό ασφαλείας στην περιοχή. Οι αναταραχές ξέσπασαν λόγω προγραμματισμένων από την γαλλική κυβέρνηση εκλογικών μεταρρυθμίσεων που οι αυτόχθονες πληθυσμοί υποστηρίζουν ότι θα μειώσουν την πολιτική τους επιρροή. Αν και η βία έχει υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες, οι εντάσεις είναι υψηλές και η απαγόρευση κυκλοφορίας εξακολουθεί να ισχύει το βράδυ και τη νύχτα, ενώ ισχύουν και οι απαγορεύσεις δημοσίων συναθρήσεων, οπλοφορίας και πώλησης αλκοόλ. Στην διάρκεια των ταραχών των τελευταίων τριών εβδομάδων, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Μεταξύ αυτών και 2 συγγενείς του καταγόμενου από τη Νέα Καλλιδονία, στελέχους του Ολυμπιακού Κριστιαν Καρεμπέ, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, χρησιμοποιώντας τον όρο δολοφονία για τον τρόπο με τον οποίο έχασαν την ζωή τους από πυροβολισμού στο κεφάλι.